θα δείτε πώς ένα μικρό σωματείο μπορεί επί τόσα χρόνια να κάνει καταπληκτικά πράγματα με λίγα μέσα. ΣΠΑΣ ξεκίνησε πριν 20-25 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν ήμουν μέσα στο ΣΠΑΣ, στο St. Lawrence, το σχολείο το αγγλικό, με ένα σκυλάκι που ήταν εκεί που ήθελαν φροντίδα και τους στηρώσανε τα κορίτσια εκεί, και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιδέα να φτιάξουμε ένα σωματείο να βοηθάμε τα μέλη μας να στηρώσουν τα αδέσποτα πολύ πιο φτηνά. Κάθε μέρα κατεβαίνουμε εδώ, ταΐζουμε τουλάχιστον 10 με 12 γάτες και 2 χελώνες που τα έχουμε βρει πάνω στο δρόμο. Πεπατούσαν πάνω στο δρόμο, οπότε τους πήρα εδώ. Ο άνδρας μου τα έχει φτιάξει ένα σπιτάκι για το χειμώνα και να κοιμούνται. Κάθε μέρα και αυτοί τρώνε ειδικό φαϊτό, φράουλες το αγαπημένο και σπαγκέτι πολύ. Τους αρέσουν. Οι γάτες τα έχω στηρώσει αυτά που μπορώ να πιάσω. Τώρα είναι 2 που περιμένουν να πάνε. Αλλά ζουν μια χαρά. Κάθε τελευταίο Κυριακή κάθε μήνα κάνουμε ένα μπαζάρ στο Ελληνικό, στο παλιό αεροδρόμιο της Ολυμπιακής. Έρχονται οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους, με ό,τι θέλουν να πουλήσουν. Μας δίνουν 20 ευρώ στην είσοδο και πουλάνε ό,τι πουλάνε. Και νομίζω είναι ευχαριστημένοι, γιατί όλοι περισσότεροι έρχονται. Τώρα έχουμε φτάσει στα 60 αυτοκίνητα κάθε φορά, που αυτό μας βοηθάει. Βέβαια, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τους κτηνίατρους, γιατί κάθε μήνα έχουμε καλά να πληρώσουμε. Και μία φορά το χρόνο ο Δήμος της Βούλας μας δίνει δωρεάν το πνευματικό κέντρο, που κάνουμε 2 μέρες μπαζάρι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που είναι, πρέπει να πω, πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία χώρο και έχουμε όλα τραπέζια χειροποίητα και τεράστιο τραπέζι με φαγητό. Είμαστε, πώς το λένε, famous, γνωστά για τα φαϊτά μας και έχουν μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που μας έχουν φέρει οι άνθρωποι. Δεν ξέρω καν ποιος καλός άνθρωπος τα έχει φέρει, αλλά αφού κάνουμε το μπαζά κάθε τελευταία Κυριακή, κάθε μήνα, στο παλιό αεροδρόμιο της Ολυμπιακής. Μπορείτε να μπείτε μέσα με το αυτοκίνητό σας, αλλά αν δεν θέλουν πράγματα, αν δεν θέλουν να έρθουν, μας δίνουν τα πράγματα να πουλήσουμε εμείς για το σωματείο μας. Αγοράζουν συγκεκριμένα πράγματα πιο πολύ, τα βιβλία όχι τόσο πολύ, οπότε τα βιβλία τα κρατάμε για τα Χριστούγεννα, που έχουμε πάρα πολλά, αλλά αγοράζουν τέτοια, ας πούμε, για το σπίτι. Κάτι τέτοιο που είναι πολύ ωραίο για το σπίτι. Αυτό βλέπω, μια χαρά θα τους αρέσουν, γιατί εμείς τα πουλάμε πάρα πολύ φτηνά. Για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, για 50 λεπτά μπορείτε να βρείτε ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και έχουμε εδώ πότες, βλέπω, καινούριες σχεδόν, πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα πουλήσουμε, ας πούμε, μάλλον θα ξεκινήσουμε από 5 ευρώ, αλλά παραπάνω όχι. Αν είναι ηλεκτρικό και δεν ξέρουμε εμείς αν δουλεύει ή όχι, τους λέμε, εντάξει, δώστε μας τα λεφτά, το 1 ευρώ, τα 50 λεπτά ή ό,τι είναι. Αν δεν δουλεύει, φέρτε το πίσω την επόμενη φορά και θα σας δώσουμε τα λεφτά σας πίσω. Εδώ δεν ξέρω ακριβώς τι έχουμε, αλλά μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ορίστε. Και έχουν απομονιστηράκι, έχουν μαγαζιά, βρίσκουν δίσκους παλιούς, τέτοια πράγματα. Και ντύματα τους αρέσουν πάρα πολύ, σεντόνια, πετσέτες, πιάτα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και ρούχα, μάρκες,
και μήνα. Εγώ είμαι Αγγλίδα και παρόλο που δεν είχα πολύ μεγάλη σχέση με τα ζώα όταν έμενα στην Αγγλία πριν 30 τόσα χρόνια, τώρα το βλέπω πως η κατάσταση εκεί είναι υπό έλεγχο κάπως. Δηλαδή υπάρχει το RSPCA που είναι ένα σωματείο για όλη την Αγγλία. Κάνουν όλα, και γατιά και σκυλιά και στις φάρμες και άλογα και τα πάντα. Είναι εκπαιδευμένα, έχουν τους χώρους, έχουν πάρα πολλά λεφτά να κάνουν το πρόγραμμα και δεν είναι ανάγκη να έχουμε μικρά σωματεία σε κάθε γωνία να κάνει το δικό του. Που δεν συμφωνούμε οι περισσότεροι, όλοι έχουν κάποια ιδέα διαφορετική. Οπότε νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει εδώ. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, αυτό λέω, είναι μικρή χώρα. Δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι εδώ που μπορούμε να οργανώσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά θέλει οργάνωση, θέλει ένα, δεν ξέρω, το κράτος να προσφέρει σε αυτά. Όχι εμείς σαν ιδιώτες να δίνουμε, να δίνουμε, να δίνουμε όλη την ώρα. Δηλαδή εμείς δίνουμε παρά να πάρουμε. Εντάξει, αν μπορούμε να το δώσουμε, αλλά και εμείς εργαζόμαστε, έχουμε δουλειές, έχουμε οικογένειες, έχουμε σπίτια. Δεν μπορώ εγώ να δώσω όλη μέρα. Δεν είμαι πληρωμένη. Στην Αγγλία είναι πληρωμένοι οι άνθρωποι. Να κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι πρέπει να είναι. Αλλά για όλα τα ζώα. Από το πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Έτσι πιστεύω.